Καλώς ορίσατε λοιπόν σε ένα ακόμα Vape With Us. Σήμερα έχουμε μαζί μας από τη Vaporeso το Extra Pod. Extra Pod λοιπόν, όπως έχουμε δει πάρα πολλά ποντάκια τον τελευταίο καιρό. Τελευταίο καιρό έχει κατακλείστει η αγορά με ποντάκια, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το έχουν γυρίσει όλοι προς το Pod. Δεν είναι αυτά που αρέσουν σε όλους. Ναι, κάποιοι θέλουμε και λίγο πιο hardcore πράγματα, λίγο πιο επισκευάσιμους, λίγο πιο γκρι. Ειδικά ο Stratus δηλαδή που κάνει μόνο ντουμάνια, τρίλοτς και έτσι φάση. Μόνο MDL. Ωραία λοιπόν, Extra. Έχουμε δύο αντιστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Ένα subscribe. Έχουμε δύο αντιστάσεις λοιπόν. Ναι, πες. Έχουμε δύο αντιστάσεις. Την 1,2 και την 0,8 τιμές. Η οποία είναι ένα καινούριο πλέγμα το οποίο μας παρουσίασε και καλά η Vaporeso. Αυτό θα το δούμε στο close-up με το Strato. Ωραία. Πολύ γρήγορα να πούμε επίσης ότι έχει micro USB σε αντίθεση με κάποιο άλλο που έχει Type-C. Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν βάλαν Type-C για να φορτίζει πιο γρήγορα. Υποτίθεται ποντάκι, το θες γρήγορα, τσάκα, βιάζει, φορτίζει, έφυγε. Τώρα βάλανε micro USB, βέβαια εντάξει, πάλι θα φορτίζει γρήγορα, αλλά όχι όσο γρήγορα θα μπορούσε με Type-C. Σίγουρα. 900 μπαταρία. Ναι, αρκετά μεγάλη για πόντι. Για πόντι, τέτοιο τα κρατάει, το οποίο είναι πολύ μικρό, πραγματικά. Ναι, θα το δούμε και στο κοντινό. Εννοείται. Τα δύο τα ποντάκια είναι 2 ml και τα δύο. Οι δύο διαφορετικές αντιστάσεις. Αντιστάσεις που έχει μέσα, χωράνε 2 ml. Pre-install. Και είναι αναλώσιμο. Το πετάμε ολόκληρο το πόντι και βάζουμε καινούριο. Άρα, φύγαμε για το κοντινό. Πάμε. Ήρθαμε λοιπόν στο close-up για να δούμε από Vaporeso το extra, το ποντάκι. Να ξεκινήσουμε με το ασημένιο για να δούμε και λίγο το κουτάκι, να το περιεργαστούμε. Εδώ πέρα πάνω μας έχει το λογότυπο και μας δείχνει τη φωτογραφία του pod. Πιο κάτω μας λέει τις προειδοποιήσεις. Στην πάνω μεριά βλέπουμε πάλι το λογότυπο χαραγμένο της εταιρείας. Στην πίσω μεριά έχουμε το τριδιάστατο QR code, το barcode, το μοντέλο Vaporeso Extra. Μας λέει τα specifications, δηλαδή τα χαρακτηριστικά, το μέγεθός του, ότι με 3 λεντάκια μας δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας, ότι έχει 900 μπαταρία ενσωματωμένη, ότι παίζει 16W με το 0,8 το pod το mesh και 11W με το 1,2 ohm το pod, ότι ο φορτιστής του είναι μέχρι ένα ampere για να φορτίζει λίγο πιο γρήγορα την μπαταριούλα μας. Τι περιέχει μέσα η συσκευασία μας λέει. Στα πλάγια μας λέει πάλι για την μπαταρία ότι έχει πολύ compact, δηλαδή μαζεμένο design, ότι η καινούργια αντιστασούλα του είναι τύπου mesh, ότι το βαμβάκι του είναι τέτοιο ούτως ώστε να αποδίδει καλύτερα τη γευσούλα μας, και στην από πλάγια μεριά μας λέει πάλι τα δικά της η εταιρεία. Από κάτω μας λέει που έχει κατασκευαστεί και το site της εταιρείας. Και τώρα θα δούμε και τα δύο, και το ασημένιο και το μαύρο. Τώρα θα βγάλουμε και τις ζελατίνες από το μαύρο για να απελευθερωθεί και να το δούμε και το μαύρο σε σχέση με το ασημένιο. Και τώρα τα έχουμε και τα δύο δίπλα-δίπλα για να τα δούμε. Ωραία. Έχουμε άρα ασημένιο εδώ πέρα και μαύρο εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα ας δούμε το μαύρο εμείς, να βάλουμε υγράκι και να το περιεργαστούμε, να το δοκιμάσουμε μαζί με τον Τίνο μετά επάνω. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι το ποντάκι μας, η συσκευή μας δηλαδή. Κάτω από εδώ πέρα, αν ανοίξουμε, θα δούμε ότι περιέχει ένα καλωδιάκι micro USB από τη μία μεριά, USB από την άλλη για τη φόρτιση της συσκευής. Ωραία, ένα extra ποντάκι, το οποίο το συγκεκριμένο είναι το 1,2 ohm το extra, το πιο τσιγαρίσιο στην ουσία, το πιο σφιχτό. Μέσα έχει τις κάρτες της εταιρείας, την εγγύηση και ένα εγχειρίδιο οδηγιών που μας λέει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή μας σε διάφορες γλώσσες. Τώρα, θα τα αφήσω αυτά εδώ στην άκρη, στη θέση τους, και θα σας δείξω πως ακριβώς λειτουργεί η συσκευούλα μας. Ωραία. Εδώ έχουμε τη συσκευή μας. Τραβώντας την πάνω μεριά βγαίνει η κάψουλα, δηλαδή το pod της συσκευής, που είναι αυτό εδώ πέρα. Από κάτω είναι οι επαφές, μέσα υπάρχουν αντίστοιχα οι δύο επαφές και υπάρχουν και δύο μαγνητάκια που κρατάνε το pod στη θέση του για να μην πέφτει. Δηλαδή, άμα βάλουμε το pod και το γυρίσουμε ανάποδα, δεν πέφτει με τίποτα. Τώρα, να πούμε ότι το ποντάκι γεμίζει από εδώ πέρα από τα πλάγια, τραβώντας το λαστιχένιο καπάκι. Ωραία, να πούμε ότι από εδώ γεμίζει. Μετά, εδώ πέρα έχουμε την μπαταριούλα μας στην ουσία. Εδώ πέρα είναι η θύρα micro USB και εδώ πέρα είναι το λαμπάκι που μας δείχνει αν έχει φορτίσει πλήρως η μπαταρία και σε τι στάθμη βρίσκεται φυσικά. Από κάτω έχει ένα κουμπάκι, είναι το μοναδικό κουμπί που έχει συσκευή καθώς είναι ελευθέρας εισπνοής. 1, 2, 3, 4, 5 γρήγορα κλικ. Εδώ πέρα η συσκευή ανάβει το λαμπάκι και όταν το πατάμε μας δείχνει ότι είναι πράσινο. Δηλαδή η στάθμη της μπαταρίας
αυτή τη στιγμή στη συσκευή είναι πράσινη. Μέσα στις οδηγίες που είπαμε στο user manual μας λέει ότι ότι εδώ πέρα όταν το λεντάκι είναι πράσινο είναι από 71 μέχρι 100%, όταν το λεντάκι είναι μπλε είναι από 31 μέχρι 70% και όταν είναι κόκκινο μπορεί να είναι από 0 μέχρι 30%. Ωραία. Οπότε με αυτό το λεντάκι εδώ στα πλάγια, όταν πατάμε το κουμπάκι που ανάβει το χρώμα του, όταν είναι πράσινο ξέρουμε ότι είναι κάπου από το 100% μέχρι το 70% και όσο πέφτει αλλάζει και το χρώμα από το LED. Είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο που το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω υδράκι και να το πάμε, να πάμε πάνω μετά με τον Τίνο να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το ποντάκι μας. Το υγρό που θα χρησιμοποιήσω τώρα για το συγκεκριμένο ποντάκι είναι από τη VEGGOD το Cubano Black, το οποίο είναι ένα πιο δυνατό πουρο και θέλω να δω πώς θα μου το βγάζει αυτή η αντίσταση. Η αντίσταση τώρα αυτή είναι η 08 που έρχεται προεγκατεστημένη μέσα στο ποντάκι. Γεμίζουμε εύκολα και γρήγορα από εδώ πέρα μέχρι επάνω. Το ποντάκι είπαμε χωράει 2 ml. Ωραία, το γεμίζω τέρμα. Ωραία. Και κλείνω την τάπα η οποία ασφαλίζει και δεν τρέχει το υγράκι μας καθόλου. Όπως και να βάλω το ποντάκι είτε από αυτή τη μεριά είτε από αυτή τη μεριά είναι ακριβώς το ίδιο, αρκεί να βγάλουμε το προστατευτικό που κρύβει τις επαφές. Αυτό εδώ πέρα. Θα αφήσουμε το ποντάκι κλασικά. Είδατε, το ακούσα το κλακ, μπαίνει και το ρουφάει μέσα. Σταθερό. Θα αφήσουμε τη συσκευή τώρα για 1-2 λεπτάκια να ποτίσουν τα βαβακάκια και μετά πάμε πάνω με τον Τίνο για να δοκιμάσουμε από τη Vaporesso το Extra Pod. Επιστρέψαμε από το close-up το κοντινό με τον Τίνο. Γιατί γελάς? Για να δούμε το Vaporesso Extra. Ένα ωραίο ποντάκι. Μικρό, μπορώ να πω. Ελαφρύ, συμμαζεμένο. Με το κουμπάκι του. Με αυτόματη πνοή. Δεν χρειάζεται να πατάς τίποτα, απλά ρουφάς και ενεργοποιείται. Ωραία, τώρα έχουμε μέσα την αντίσταση 08, η οποία είναι MES. Έχουμε το υγράκι το οποίο χρησιμοποίησαμε είναι το Cuban Black από VEGGOD. Ωραίο σαν αυτό, εντάξει. Πολύ ωραίο, πολύ άμεση απόκριση η σπνοή του. Ναι, είναι γρήγορο, σωστό. Ναι. Όπως είπαμε και στο close-up, πατάμε το κουμπάκι και εδώ πέρα μας δείχνει πόση μπαταριούλα έχουμε. Micro USB. Okay. Σαν τσούρα πώς φάνηκε? Τσιγαρίσια. Λίγο πιο αεράτη ίσως, αλλά τσιγαρίσια παραμένει η τζούρα του. Δεν είναι, δεν αεράτη, δεν μπορείς να πάρεις εύκολα. Όχι, είναι τσιγαρίσια. Είναι mouth to lung. Εσένα πώς σου φάνηκε? Μέχρι. Έτσι και έτσι, ε. Ναι, ναι. Είναι πρακτικό, είναι ωραίο, είναι μικρό, αλλά η τζούρα του είναι έτσι και έτσι, δεν είναι αεράτη, είναι τσιγαρίσια. Να πούμε ένα προ ότι είναι 900 mAh η μπαταρία. Ναι, η μπαταρία. Το μέγεθός του έχει μεγάλη μπαταρία. Okay, 2 ml το ακούω. Οκ. Η τζούρα του εμένα δεν με ενθουσίασε πολύ. Τι δεν σ' άρεσε? Δεν είναι τόσο γεμάτη ας πούμε όπως έχουμε δει σε άλλα pod τέτοιου ναι, τύπου. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου και εμένα. Μικρά, compact, εύκολα, γρήγορα να πεις. Ίσως και να κάτι να, που δεν μπορώ να το διευκρινίσω, κάτι να με χαλάει, να με ενοχλεί στον αέρα που έτσι όπως τον παίρνει μέσα το ποντάκι, κάτι ότι και σε ζορίζει και δεν σε ζορίζει. Και ζεσταίνεται πάρα πολύ. Είναι λίγο δικό του. Ναι, ναι. Τουλάχιστον στην τζούρα που έκανα τώρα, στις 2-3 τζούρες που κάναμε, λίγο εδώ ζεσταίνει. Ναι. Μπορώ να πω. Ναι. Βέβαια δεν ανεβάζει υγρό, δεν έχει διαρροές, αλλά ναι. Διαρροές από πέρα, πού να έχει. Τάσμα. Οκ. Όχι, τη ζεσταίνει. Έχεις δίκιο. Στο ζεσταίνει μετά, άμα πάρει 2-3 απανοτές, σου ζεσταίνει λίγο την τζούρα σου. Οκ. Έχει λίγο ιδιαίτερη τζούρα. Αυτό. Cuban Black. Αγαπημένο υγρό από VEGGOD. Όχι, είναι λάτρης του πουρου. Πιστεύω. Ή μη καπνικό όμως. Ναι. Ναι. Γιατί αφήνει και μια γλυκάδα δικιά του. Όμως. Ναι, όποιοι είναι λάτρες του πουρου και, και τους αρέσουν οι παραλλαγές στο πουρο θα το λατρέψουν. Ναι. Εγώ δεν τρελαίνομαι πάρα πολύ για πουρα. Γιατί δεν, είσαι... γιατί δεν είμαι στην κατηγορία του πουρου. Είμαι στα άλλα τσιγαρίσια, ρε παιδί μου, που θυμίζουν πιο πολύ τσιγάρο και όχι τόσο πουρο. Σίγουρα. Αλλά το υγρό δεν θα τα δικήσω. Δηλαδή, ακόμα και εγώ θα μπορούσα να το κάνω άνετα. Θα του βάλω 8 γιατί θα μπορούσα να το κάνω άνετα άμα είχα ξεμείνει ή άμα ήθελα να δω κάτι σε πουρο. Okay. 9. Για σένα είναι αλήθεια. Εννοείται. Ναι, είναι από τη σειρά που ξεδρέλανες. Πάρα πολύ ωραίο. Και η υπόλοιπη σειρά της VEGGOD, η οποία έχει κυκλοφορήσει ξανά ναι, σε Second Vape. Σωστά. Το Vaporesso Extra. Ναι. Εντάξει, είναι για τα λεφτά του. Να πούμε ότι εντάξει, είναι καλή επιλογή. Δεν είναι κανένα ποντάκι που κάνει 100.000 ευρώ. Έτσι. Κάπου στα 22, 25, 26 ευρώ θα το βρούμε στην ελληνική αγορά. Εντάξει, είναι ναι, κάτι... απλά στα ίδια λεφτά θεωρητικά μπορείς να πάρεις ατμοποιητή
που να παίζει ίσως καλύτερα. Που έτσι. Να παίζει πολύ καλύτερα από αυτόν. Ναι, αλλά μην το συγκρίνεις, είναι ποντάκι τώρα. Εδώ τα έχεις όλα. Δεν έχεις, έχεις μια μπαταρία, ένα πόντε, φύγες. Γεια σας. Δηλαδή με το MiniFit. Δηλαδή στα λεφτά πάνω κάτω. Ποιο είναι... MiniFit. Εντάξει. Οκ, okay, η τζούρα του πραγματικά δεν με καλύπτει ούτε εμένα πλήρως. Μέχρι. Λοιπόν. Πόσο για... το 5,5. Εγώ 7 θα το βάλω. Δεν είναι τόσο χάλια, ρε. Δεν είναι τόσο. Εντάξει, είναι γούστα. 5,5. Το καταλαβαίνω. Οκ, okay, okay. Εγώ δεν είμαι τόσο αυστηρός. Στο 7 είναι, ρε παιδί. Για τα λεφτά του είναι στο 7. Εντάξει. Okay. Άμα σας άρεσε το βιντεάκι μας, πατήστε ένα like. Ένα subscribe. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Instagram για να βλέπετε και τα backstage μας, τι γίνεται. Και το κουδουνάκι για να σε ενημερώνει για τα καινούργια μας βίντεο. Σωστό. Γεια σας. Γεια σας.